Αιγαίο αλλά και στο ΦΥΡ Λευκοσίας. Ένα άλλο θέμα όμως το οποίο προκαλεί και μεγάλη αναστάτωση αλλά και ανησυχία και προβληματισμό είναι οι πολιτικές αναταράξεις στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου με την πρόταση μορφής αλλά και το ενδεχόμενο πρόωρων λεγόμενων εκλογών. Εδώ στο στούντιο μαζί μου έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ την διεθνολόγο Ιωάννα Συγκρασίτη και την τουρκολόγο Ραλή Παπαγεωργίου. Σας καλωσορίζω και τις δύο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού είχαμε το ρεπορτάζ, να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις παραβιάσεις. Να ξεκινήσουμε με εσάς, Ιωάννα. Λοιπόν, πού αποδίδεις εσύ αυτή την έξαρση? Οι παραβιάσεις στο Αιγαίο γενικό και στον ελληνικό εναέριο χώρο γενικότερα είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, ιδιαίτερα από το καλοκαίρι του 1974 και μετά. Βεβαίως, τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι το φαινόμενο αυτό έχει αυξηθεί τόσο σε ένταση όσο και σε έκταση. Το φαινόμενο Ερντογάν επίκειται δημοψήφισμα. Ο κύριος Ερντογάν είναι εν αναμονή να γίνει και επισήμως σουλτάνος. Έχει συμμαχήσει με το κόμμα των εθνικιστών, των Γκρίζων Λύκων. Άρα η ρητορική του αλλά και η πρακτική του δεν απέχει πλέον από την θεώρηση πραγμάτων των Γκρίζων Λύκων. Και οι παραβιάσεις στο Αιγαίο και γενικότερα στον ελληνικό εναέριο χώρο αλλά και στην Κύπρο, το οποίο Κύπρος, Αιγαίο και Θράκη θεωρώ ότι είναι οι ίδιες γωνιές της ίδιας γραμμής όπως αντιμετωπίζονται από την Τουρκία, έχουν έτσι πάντα ένα διπλό στόχο. Από τη μία να αποφορτίζουν την κοινή γνώμη όποτε η Τουρκία έχει διογκωμένα εσωτερικά προβλήματα όπως συμβαίνει αυτή την στιγμή, και από την άλλη να εξυπηρετεί αυτούς καθεαυτούς τους τουρκικούς στόχους στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής τους. Εσείς δηλαδή το τάσετε στο πλαίσιο του τακτικισμού ή και της ουσίας? Ναι, ακριβώς. Βεβαίως, κύριε Καρεκλά, μπορεί να έχει αυξηθεί αυτή έτσι, η προκλητικότητα από την Τουρκία. Όμως, στην ουσία, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε δει έτσι απτές συμπεριφορές από την Τουρκία όπου να θέλει να εξομαλύνει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αμφισβητεί την κυριαρχία της Ελλάδος στο Αιγαίο πέλαγος, το οποίο το θεωρεί και μία θάλασσα ειδικών περιστάσεων. Η επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, τα οποία βέβαια απορρέουν από το, είναι δικαίωμα της Ελλάδος, το οποίο απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία το αμφισβητεί και για αυτήν αποτελεί κάζους μπέλι αιτία πολέμου. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη. Δεν έχει, ακριβώς, δεν έχει υπογράψει την Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά είναι σε μια συνεχή προσπάθεια να γκριζάρει το Αιγαίο. Αμφισβητεί και δυτικά των νησιών του Αιγαίου τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Και κύριε Καρεκλά, δεν είναι νομίζω καθόλου τυχαία τα σημεία που η Τουρκία αμφισβητεί τα κυριαρχικά θαλάσσια δικαιώματα της Ελλάδος. Είναι εκεί που είναι σχεδόν επιβεβαιωμένο ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες και βάσει της τεχνολογίας αυτά είναι και εκμεταλλεύσιμα. Έφτασε στο σημείο να αμφισβητεί 18 κατοικήσιμα νησιά στο Αιγαίο. Οι δημοσιογραφικές ή άλλες πληροφορίες, και το αφήνω εδώ, οι δημοσιογραφικές, το τονίζω, ή άλλες πληροφορίες όσον αφορά ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου στην Κύπρο, στην ΑΟΣ. Τι έχετε να μας πείτε? Κοιτάξτε, αυτό είναι πληροφορίες. Είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Δεν μπορώ να ξέρω την εγκυρότητα αυτών των πληροφοριών. Όμως, εδώ και καιρό, εγώ δεν αποκλείω το γεγονός να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο είτε μικρού μεγέθους τύπου ημίων του 1996, είτε κάποιου μεγαλύτερου βεληνεκούς. Ας μην κινδυνολογούμε όμως αυτό. Ας μην κινδυνολογούμε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αποκλείσουμε. Ιδιαίτερα, κύριε Καρεκλά, όταν έχουμε να κάνουμε με ένα αστάθμητο δρόντα όπως είναι ο κύριος Ερντογάν. Πολλοί αναλυτές λένε ότι μια τέτοια πράξη από μεριάς Ερντογάν θα ήταν και πολιτική αυτοκτονία. Όμως αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει πάρα πολλά εσωτερικά προβλήματα. Ο Ερντογάν θέλει να ξεπεράσει τη φυσιογνωμία, την πολιτική ιστορική φυσιογνωμία του Kemal Atatürk. Αν περάσει και τις μεταρρυθμίσεις που θέλει στο δημοψήφισμα, δεν ξέρουμε πώς θα είναι η συνέχεια
συνέχειά του. Θα συνεχίσει αυτή τη συμμαχία με τους εθνικιστές ή θα τους εγκαταλείψει. Αλλά ακόμη και να τους εγκαταλείψει, πολύ πιθανόν να αναγκαστεί να ξανασυμμαχίσει μαζί τους λόγω των εσωτερικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, τα οικονομικά προβλήματα, αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην εξωτερική πολιτική με τη Συρία, τους Κούρδους, το Ιράν, την Ελλάδα. Και ενδεχομένως, αν δεν ξεφύγει κι άλλο από τις ράγες του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας γενικότερα, να αναγκαστεί να πάει να προσφύγει σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Άρα εκεί ίσως ξανασυμμαχίσει με τον κύριο Παξελή των Εθνικιστών. Πάω στην κυρία Παπαγεωργίου. Λοιπόν, είστε τουρκολόγος, εσείς περισσότερο άλλη προσέγγιση, όμως θα ήθελα και τη δική σου άποψη. Και το ερώτημα το οποίο βάζω, Ραλή, είναι το εξής. Μήπως υπάρχει και το ενδεχόμενο εξεντορίκευσης όλου αυτή τη σύγκρουση που υπάρχει στο εσωτερικό τη Τουρκία με ένα κίνδυνο προς τα έξω και θα την πληρώσει ή θα εκδηλωθεί αυτή η εξεντορίκευση στην Ελλάδα ή στην περίπτωση τη δική μας? Ναι. Να ξεκινήσουμε μια διευκρίνηση απλά ότι είμαι δημοσιογράφος του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και εξειδικεύομαι σε θέματα κατεχομένων κυρίως και κατά δεύτερο λόγο Τουρκίας. Και μάλιστα από τις καλύτερες. Ευχαριστώ, αλλά νομίζω υπάρχουν και άλλοι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που η τουρκική πολιτική σκηνή ζει αυτό το διάστημα δεν το έχει ξαναζήσει στο παρελθόν και νομίζω ότι είναι λίγο διακινδυνευμένο να πούμε πού θα οδηγήσει. Το σίγουρο είναι ότι ναι, ακολουθεί το Ερντογάν σε κάποιες περιπτώσεις την πεπατημένη, όπως το κουρδικό, εκεί που ήταν να το λύσει, το ανατείναξε. Ξαναπάει στις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, στις ευαίσθητες περιοχές, ενώ συνεχίζονται όμως οι συνομιλίες με την Ελλάδα για την εξομάλυνση των σχέσεων. Και στα κατεχόμενα υπάρχει μία πίεση όσον αφορά εσωτερικές δομές της τουρκοκυπριακής κοινότητας και κοινωνίας και όχι τόσο πολύ το κυπριακό. Και στο κυπριακό φαίνεται ότι τα Ερντογάν το έχει αφήσει προς το παρόν στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και στην τουρκοκυπριακή ηγεσία του Ακίντζη, μέχρι που να αποφασίσει το αντίθετο, να παρέμβει δηλαδή ο ίδιος πιο ανοιχτά από αυτό που έχει κάνει, γιατί η δήλωση Παρασκευή και 13 Γενάρη μετά τη διάσκεψη της Γενέβης για τα θέματα ασφάλειας και εγγύσεων θεωρώ ότι ήταν ένα σημάδι, δεν ήταν ανοιχτή παρέμβαση. Μάλιστα. Ελεκτική, αλλά ήταν ένα σημάδι. Εν πάση περιπτώσει, το τι θα κάνει η Τουρκία μέχρι τις 16 του Απρίλη, εγώ δεν νομίζω ότι θα εκτραχυνθεί η κατάσταση. Και όσον αφορά μετά. Ακριβώς το μετά ενδιαφέρει, διότι έχει αναπτυχθεί μια φιλολογία, μια ρητορική, ότι όλη αυτή η κίνηση, η τουρκική προσέγγιση με τις δηλώσεις, με όλα αυτά, είναι λόγω της αναμονής του δημοψηφίσματος και της συμμαχίας με τους ακραίους εθνικιστές στην Τουρκία. Πιστεύω υπάρχει ένα γεγονός αδιαφυσβήτητο. Ο Ταΐπ Ερντογάν είναι ο πρόεδρος της μισής Τουρκίας. Δεν είναι ολόκληρης. Και υπάρχει το ποσοστό του 52% με το οποίο εκλέγει και ο ίδιος πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας. Είναι το ποσοστό στο οποίο, ας πούμε ότι είναι το ψυχολογικό φράγμα, όπως άκουσα και εγώ την εκφράση και μου άρεσε, για το ΑΚΕΠΕ και το ΜΕΧΑΠΕ, το κόμμα των Κρυζών Λύκων, για να περάσει το δημοψήφισμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι σίγουρο το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Θα πρέπει να σας πω ότι μια είδηση που έκανα και έχει δοθεί από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων πριν έρθω εδώ στο στούντιο είναι ότι στα κατεχόμενα θα βρίσκεται ο Μπιναλί Γιλντιρίμ στις 9 του μήνα. Εν μέσω ενός πολύ πυκνού, συμπυκνωμένου, έντονου προγράμματος προεκλογικού για το δημοψήφισμα της 16ης Απριλίου. Ο ίδιος ο Μπιναλί Γιλντιρίμ, ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, θα είναι κάθε μέρα σε μια προεκλογική εκστρατεία σε διαφορετική περιοχή της Τουρκίας για να προωθήσει το ναι στο δημοψήφισμα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει μια δυσκολία στο να συγκεντρώσουν το ποσοστό που θέλουν, γιατί δεν είναι μόνο να περάσει ένα δημοψήφισμα με ελάχιστο πάνω από το μισό της εκατό, το 50%. Δηλαδή το δημοψήφισμα θα πρέπει να περάσει με άνετη πλειοψηφία, αλλά θα πρέπει και μετά ο Ερντογάν να προβεί σε τέτοιες κινήσεις που να εξομαλύνει την εσωτερική κατάσταση. Ζει σε κατάσταση πόλος αυτή τη στιγμή η Τουρκία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό και είναι και πολύ μετά. Ορθό. Θέλετε να προσθέσετε κάτι εσείς? Αυτό ακριβώς που είπα και προηγουμένως, ότι είναι αστάθμητος δρόντας ο κύριος Ερντογάν και ακριβώς δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Και ακριβώς επειδή είναι αστάθμητος, ενδεχομένως αν περάσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις που θέλει και αισθανθεί ο απόλυτος κυρίαρχος και νιώσει ότι αυτή την απήχηση των ιδεών του την βρίσκει στο εθνικιστικό κομμάτι της Τουρκίας, ενδεχομένως τα πράγματα να δυσκολέψουν κι άλλο.
και για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για το, και για το κυπριακό. Θα έρθουμε, κυρία Παπαγεωργίου, και στο θέμα των κατεχομένων. Ναι. Διότι φαίνεται τα πράγματα. Εκεί είναι θερμές οι εξέλιξεις. Πολύ θερμές και διερωτώ με, διότι προηγουμένως κατηγορούσε ο Άκυνζη την δική μας πλευρά, ότι το μυαλό μας είναι στην προεκλογική εκστρατεία και αυτό θα προκαλέσει τέλος πάντων μια καθυστέρηση, μια οπισθοδρόμηση στο, όσον αφορά την προώθηση της διαδικασίας της διαπραγματευτικής. Τώρα φαίνεται ότι ο ίδιος εμπλέκεται και με περισσότερο ένταση σε αυτό το πεδίο. Πώς διαμορφώθηκε αυτή ξαφνικά? Υπάρχει μια βασική διαφορά. Ναι, ασφαλώς υπάρχει. Οι προώρες λεγόμενες εκλογές αφορούν την εκλογή ψευδοκυβέρνησης, όχι Τουρκοκύπριου ηγέτη. Ναι, ναι, ναι. Ο Ακιντζή αυτό που λέει είναι ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης στο μυαλό του έχει τις προεδρικές του 18 και μπορεί να ενεργεί και έχοντας το νου αυτό. Αλλά στην τουρκοκυπριακή κοινότητα τις διαπραγματεύσεις τις διεξάγει ο εκάστοτε Τουρκοκύπριος ηγέτης. Μάλιστα. Όχι η ψευδοκυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια κρίση στην λεγόμενη Βουλή και προώρες λεγόμενες εκλογές που αφορά την εκλογή νέας ψευδοβουλής. Αυτό που συμβαίνει όμως στα κατεχόμενα είναι το εξής. Πάνω στην πολιτική την πίεση στον Ακιντζή. Να σας πω. Καταρχήν, υπάρχει ένα, για να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, για να υπάρχει και μια λογική στη σκέψη αυτών που μας ακούν και μας παρακολουθούν. Η πολιτική κρίση στα κατεχόμενα σε επίπεδο ψευδοκυβέρνησης υπάρχει σχεδόν από τη δημιουργία αυτής της νυν συνεργασίας του Κόμματος Εθνικής Ενότητας με το Δημοκρατικό Κόμμα. Είναι η τρίτη ψευδοκυβέρνηση που προέρχεται από την ίδια ψευδοβουλή. Τελευταίες βουλευτικές λεγόμενες εκλογές έγιναν στα κατεχόμενα στις 28 Ιουλίου του 2013. Από τότε, μετά από εκείνη την κυβέρνηση, την ψευδοκυβέρνηση που είχε προκύψει από εκείνες τις εκλογές, έχουν γίνει άλλοι δύο σχηματισμοί και δεν λειτουργεί το σύστημα. Έχει εξαντληθεί. Αυτή η συνεργασία του Κόμματος Εθνικής Ενότητας και του Δημοκρατικού Κόμματος έχει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Φτάσαμε στο να ξεχυλήσει το ποτήρι με τον διορισμό των μελών του Συμβουλίου του Κράτους εντός εισαγωγικών πάντα. Έγινε την Δευτέρα που πέρασε μια συνεδρία της Βουλής, αξιολογήθηκε η έκθεση διορισμού από την αρμόδια λεγόμενη Επιτροπή και από εκεί και ύστερα έπρεπε να ψηφίσουν για τον πρόεδρο αυτού του Συμβουλίου. Αναβλήθηκε η ψηφοφορία γιατί ισοψήφισαν οι δύο. Ο ένας υποστηριζόταν από το ΟΠΕΠΕ, ο οποίος σε τρεις μήνες θα γινόταν συνταξιούχος και θα αυξάνονταν οι αποζημίωσεις που θα έπαιρνε. Αντέδρασε ο έτερος της κυβέρνησης του Δημοκρατικού Κόμματος. Λέω λίγο λεπτομέρειες, κύριε Καλακλά, για να αντιληφθεί και ο κόσμος ότι δεν ενδιαφέρομαι πολύ. Λοιπόν, ασφαλώς και δεν ενδιαφέρομαι. Σχεδόν καθόλου. Καθόλου. Λοιπόν, την Τρίτη λοιπόν θα γινόταν η ψηφοφορία για να εκλεγεί ο πρόεδρος και από την Τρίτη και μετά δεν μπορούμε να έχουμε. Δεν υπάρχει απαρτία στην ψευδοβουλή, δεν λειτουργεί το σύστημα. Αυτή η ψευδοκυβέρνηση, επειδή δεν έχει λοιπόν την πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά στηρίζεται στα 19 και 4 ανεξάρτητων ψευδοβουλευτών, παίρνει αποφάσεις μέσω του λεγόμενου Υπουργικού Συμβουλίου, κάνοντας bypass, όπως μας αρέσει να λέμε, την νομοθετική εξουσία. Το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα έχει πάει πολλές αποφάσεις του λεγόμενου Υπουργικού Συμβουλίου στο λεγόμενο Ανώτατο και έχει κερδίσει όπως με τις υπηκότητες. Κάθε εβδομάδα το Υπουργικό Συμβούλιο της ψευδοκυβέρνησης δίνει καινούργιες υπηκότητες. Τώρα λοιπόν υπάρχουν δύο προτάσεις στην ψευδοβουλή. Η πρόταση μορφής που έχει κατατεθεί από το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα και η πρόταση για τις πρόωρες λεγόμενες εκλογές που έχει κατατεθεί από το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας. Το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα αποφάσισε σήμερα το πρωί ότι θα καταθέσει και αυτό δική του πρόταση για πρόωρες λεγόμενες εκλογές στην ίδια ημερομηνία που προτείνει και το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας, 2 Ιουλίου. Άρα χρειάζονται 26 ψήφοι στην ψευδοβουλή για να περάσει είτε η μια είτε η άλλη. Θα ξέρουμε αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό τι θα γίνει. Θεωρώ όμως ότι έχει ανοίξει ο δρόμος για να πάμε σε λεγόμενες προώρες εκλογές. Από την κάλπη το τι θα προκύψει, μπορούμε να κάνουμε εικασίες. Το ΟΠΕΠΕ, το Κόμμα Εθνικής Ενότητας, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τέλος του προηγούμενου μήνα, επανήλθε στην πρώτη θέση. Η αντιπαράθεση Ακιντζή, Κόμματος Εθνικής Ενότητας και Δημοκρατικού για τους χειρισμούς του Κυπριακού είναι εκεί, τη θυμόμαστε, μην επαναλαμβανόμαστε. Ένταση μεγάλη και βαριές κουβέντες μετά την κατάθεση χάρτη στη διάσκεψη της Γενέβης. Πολλές άλλες ίντριγκες ή αντιπαραθέσεις. Όμως, αν από την κάλπη
εφόσον γίνουν οι πρόορες λεγόμενες εκλογές, προκύψει μια κυβέρνηση, ψευδοκυβέρνηση, η οποία θα είναι πάλι από τα κόμματα της δεξιάς που έχουν αντίθετη πολιτική από τον Ακιντζή, τότε θα αφαιρεθεί από τον Τουρκοκύπριο, γιατί το επιχείρημα ότι εσείς δεν αντικατοπτρίζετε τη βούληση του λαού, εγώ ξέρω ότι ο λαός θέλει, ότι οι Τουρκοκύπριοι δηλαδή θέλουν λύση. Αυτό θα αφαιρεθεί. Από την άλλη, θα πρέπει με κάποιο τρόπο το αίτημα της ψευδοκυβέρνησης που δεν ικανοποιεί ο κ. Ακιντζής μέχρι τώρα, που είναι συμμετοχή κάποιου από αυτό το απορριπτικό, στο ονομάσουμε μέτωπο, στην διαπραγματευτική ομάδα, θα πρέπει μετά από τις πρόορες λεγόμενες εκλογές, κατά την άποψή μου, να το κάνει. Βεβαίως, έρχεται σε λίγο ο κ. Ακιντζής, θα μας τα πει, φαντάζομαι, ο ίδιος. Θα θέλετε κάτι? Ναι. Εγώ θεωρώ ότι όση καλή θέληση και να έχει ο κάθε κύριος Ακιντζή που βρίσκεται στην ηγεσία του παράνομου μορφώματος των κατεχομένων, αυτό δεν παίζει καμία σημασία. Και το είδαμε και με τον κύριο Ακιντζή, τον οποίο πιστώσαμε με πολύ καλές προθέσεις. Διότι ακριβώς είναι στα χέρια της Άγκυρας το θέμα της επίλυσης ή όχι του κυπριακού προβλήματος. Ο κάθε ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ο κάθε ηγέτης του παράνομου μορφώματος των κατεχομένων είναι πάντα ένα ανδρίκελο της Τουρκίας, μία μαριονέτα. Ακριβώς είναι αυτό που πρέπει να δούμε, είναι αν η Τουρκία θέλει να επιλύσει το κυπριακό. Και όπως φαίνεται στα τόσα χρόνια που διαπραγματευόμαστε, η Τουρκία θέλει μία λύση, αλλά Τούρκα, προσαρμοσμένη στα δικά της θέλω. Και μας το έχουν κάνει ξεκάθαρο πολλές φορές Τούρκοι αξιωματούχοι. Ο τέος πρωθυπουργός, ο κύριος Νταβούτογλου, προσφάτως ο Τούρκος αντιπρόεδρος, ο κύριος Τουρκές, ότι φυσικά ακόμη όλα κρίνονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όχι στις δηλώσεις που γίνονται. Ναι, κύριε Καρεκλά, όμως βλέπουμε ότι και η Τουρκία, οπότε βρισκόμαστε έτσι κοντά στο να επιτευχθεί μια λύση, βάζει συνεχώς νέα ζητήματα. Αλλά έτσι, για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, ο κύριος Νταβούτογλου, ο κύριος Τουρκές, είπαν ότι ακόμη και ένας Τούρκος να μην υπήρχε στο νησί της Κύπρου, έπρεπε να δημιουργηθεί. Διότι φυσικά, αυτό που τους το βάζω, οι τουρκικές αξιώσεις ή βλέψεις για την Κύπρο ιστορικά είναι καταγραμμένες. Είναι γεωστρατηγικές, όχι προστασία των Τούρκων. Σίγουρα, είναι καθαρό αυτό πράγμα. Ναι. Συγγνώμη να πω κάτι. Παρακαλώ. Οι δηλώσεις που λέει η κυρία Συγκρασίτη ότι έγιναν, δεν άρεσαν ούτε στους Τουρκοκύπρους. Υπήρχε μεγάλη κριτική. Ναι, αλλά ακριβώς, κυρία Παπαγεωργίου, αυτό αποδεικνύει αυτό που λέω, ότι δεν παίζει σημασία το τι θέλουν οι Τουρκοκύπροι. Δεν πρέπει να τους μηδενίζουμε. Δεν τους μηδενίζουμε. Δεν τους έχω μηδενίσει. Σας παρακαλώ, δεν τους έχω μηδενίσει. Δεν τους έχω μηδενίσει. Ναι, αλλά αυτό που λέω ότι είναι μέσα από την πράξη, αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι μόνο η Άγκυρα μπορεί να λύσει το κυπριακό όταν θέλει και αν εξυπηρετούνται οι δικές της επιδιώξεις. Έτσι, δηλαδή, τώρα, κύριε Καρεκλά, βάζουμε από την πίσω πόρτα το θέμα των τεσσάρων ελευθεριών για τους πολίτες, τους Τούρκους πολίτες. Το στόχο σήμερα δεν θα ζητήσουμε τώρα. Αλλά αυτό είναι μια λύση αλλά Τούρκα που κάνει την εξέβρεση λύση πολύ δύσκολη. Συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι όλα είναι στο τραπέζι που κρίνονται και ασφαλώς ακούμε, αναμένουμε, γνωρίζουμε τις τουρκικές βλέψεις ή, αν θέλετε, και κατευθύνσεις. Άλλο είναι αυτό το θέμα. Τελευταίο λόγο σε εσάς και κλείνουμε. Εγώ απλά θέλω να πω ότι, να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Σεϊντε σήμερα είδε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αύριο βλέπει τον κύριο Ακιντζή, και ο κύριος Ακιντζή ήταν στο Πακιστάν για την Ισλαμική σύνοδο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας, όπου έχει ζητήσει διεύρυνση των σχέσεων χωρών μελών του οργανισμού με το ψευδοκράτος, και θα πρέπει να σας πω ότι στα κατεχόμενα υπάρχει μια πολύ γρήγορη αλλαγή και της κοινωνικής δομής αλλά και της οικονομίας, με το τουρκικό κεφάλαιο να κάνει αισθητά την παρουσία του σε τουρισμό, υγεία και εκπαίδευση. Αυτό θα το δούμε πιο έντονα να υπάρχει, πιστεύω, το επόμενο χρονικό διάστημα. Για το κυπριακό δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό δεν είναι και τόσο θετικό στοιχείο, φυσικά. Τι θα γίνει, ναι. Όμως ο κύριος Ακιντζή είχε πει πως η ζωή δεν σταματά, συνεχίζεται. Μια δήλωση που είχε προκαλέσει αντιδράσεις, ούτε και εμένα προσωπικά μου άρεσε. Απλά όμως είναι μια αλήθεια. Και στην πορεία θα δούμε. Η Κερίνια ήδη έχει αλλάξει πάρα πολύ, δεν είναι η Κερίνια που όλοι ξέραμε. Η Λευκοσία αλλάζει στο κατεχόμενο μέρος της, δυστυχώς ή ευτυχώς. Τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, θα δείξουν. Οι πολιτικές εξελίξεις είναι μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τις δύο. Και